θεωρώ αυτό το παιχνίδι πιο σημαντικό από το τελικό κυπέλλου Ελλάδος, γιατί παίζονταν περισσότερα χρήματα στην όλη ιστορία. Ήταν ένα παιχνίδι τζογαδόρικο. Και μπορεί να μην είχε μεγάλη ταχύτητα, μπορεί να μην είχε μεγάλο θέαμα, αλλά ήταν συναρπαστικό όσον αφορά τα συναισθήματα και τις εναλλαγές όσον αφορά την απόδοση των ομάδων. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε προσεκτικός στο γήπεδο, με τρία χαφ, δηλαδή τον Τζιόλι, τον Τζίμερο και τον Χαρίση, χρησιμοποιώντας τέταρτο μπροστά τον Μπέλκα, σε ένα χώρο που θα μπορούσε να είναι και ψιλορόμβος αυτός, αλλά τελικά ήταν 4-3-3 με τον Μπέλκα να βγαίνει δεξιά και να κλείνει. Ένας Παναθηναϊκός χωρίς τον Μπέρκ, ο οποίος είναι άλλος Παναθηναϊκός, αλλά το σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι η χαφ του ΠΑΟΚ ήταν και πολύ σε αριθμό, αλλά και, και αρκετά καλή σε απόδοση. Αν εξαιρέσω τον Τζιόλι, ο οποίος δεν μου κάνει κλικ και δεν μου δημιουργεί καταστάσεις, και ο Τζίμι Ροτ ήταν πολύ καλός, αλλά ο Χαρίσης έκανε καταπληκτικό παιχνίδι από τη στιγμή που έπιασε δουλειά στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, βέβαια, στον χώρο του άξονα, δεν έχει τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα σωστά από την άμυνα προς το κέντρο και το κέντρο στην επίθεση. Δεν έχει αυτό το ανεβαίνω με ποιότητα μπροστά. Τουλάχιστον είχε το κλείνομαι σωστά όταν χάσω την μπάλα. Δεν πήγε ο Πέλκας, πολύ κακός για άλλο ένα παιχνίδι. Βέβαια στον κόλ συμμετέχει, κλέβει, δίνει την πάση κτλ. Αλλά κάπου χάνεται στον αγωνιστικό χώρο. Και πάρα πολύ καλός ο Βίτορ με τον Μαλεζά στα κεντρικά στόπερ. Απόντος του Τζαβέλα, ο οποίος για τους δικούς του λόγους έμεινε έξω από το παιχνίδι. Μεγάλο πρόβλημα ο Κίτσου δεξιά. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει εκεί ποδοσφαιριστή να τρώει σίδερα, γιατί ο ΠΑΟΚ τριπιέται από εκεί. Και να αφήσω και τον Ροντρίγκες και να πω ότι μαζί με τον Γλύκο και τον Χαρίση τους θεωρώ ρολίστες στο παιχνίδι. Ο Ροντρίγκες με τον γκολ που πετυχαίνει, με τις κούρσες που κάνει, αν θες και με τα μαρκαρίσματα τα τσαπατσούλικα που κάνει. Ο Γλύκος με την απόκριση που κάνει στο 85, ήταν μεγάλη απόκριση, απόκριση μεγάλου τερματοφύλακα. Και ο Χαρίσης, ο οποίος για πρώτη φορά έχει δημιουργήσει μια κατάσταση να χαιρόμαστε που το βλέπουμε στα χαφ του ΠΑΟ. Μάρκαρε χαμηλά, χωρίς πολλά φάουλ, χωρίς κάρτες, βγήκε μπροστά, βγήκε κάθετα, πλευροκόπησε, έβγαλε σέντρες, ήταν πάρα πολύ καλός. Για τον Παναθηναϊκό, να πω ότι ο Βαγγελίτσα και ο Γιαφάνης δεν έχουν βγει. Ο Μπουμπάλ είναι ακόμα μετά τον τραυματισμό του σε πολύ κακή κατάσταση. Περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Βλαχοδήμο. Δηλαδή ο Βλαχοδήμος και οι δύο αλλαγές του Στραματσόνη, ο Βλαχοδήμος και ο Μπουμπάλ ήταν σε πολύ κακά επίπεδα και ο ένας και ο άλλος. Και φυσικά ο Λέτο σωστά τον έβαλε εκεί, μικρό χώρο, μεγαλύτερο Κλωναρίδης. Δεν μπόρεσε να δημιουργήσει πολλές καταστάσεις, γιατί πήγε πολύ καλά τα αμυντικά, τα κεντρικά back του ΠΑΟ. Τώρα, οι αλλαγές που κάνει ο Ίβιτς. Η πρώτη αλλαγή είναι στο 60, σωστά βγάζει τον Μπέλκα, βγάζει τον Κορομέση, θέλει περισσότερο ταχύτητα στην άμυνα. Ο Πέλκας ήταν περιττός, γιατί και δεν μάρκαρε, αλλά ήταν και χαμένο στο παιχνίδι. Καλή αλλαγή αυτή με τον Κορομέση και τον Μπέλκα, βγήκε σαν τέταρτος εκεί κτλ. Η δεύτερη αλλαγή του Σκόντρα με τον Λέοβατς ήταν αναγκαστική από ό,τι φαίνεται, και θα περίμενα τον Παναθηναϊκό να χτυπήσει περισσότερο από εκείνη την πλευρά, αλλά τελικά δεν το έκανε, γιατί ο Σκόντρας με δεξί πόδι σαν αριστερός μπακ δεν μπορούσε να βγάλει άμυνες ούτε να ανέβει ψηλά. Η τρίτη αλλαγή έχω ενστάσεις. Και η τρίτη αλλαγή ίσως ήταν και καθοριστική, για να χαθεί ή να κερδιθεί το παιχνίδι. Αυτός έβγαλε τον Κλάους και έβαλε τον Μπερμπάντοφ μέσα. Ο Μπερμπάντοφ. Το βάζει μέσα από το σκεπτικό να κρατήσει μπάλα κτλ. Να χαλαρώσει το παιχνίδι κτλ. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Και έπρεπε να το δει ο ίδιος ότι δεν θα μπορέσει να τα κάνει αυτά. Έπρεπε να βάλει τρίτο στόπερ. Έπρεπε να βάλει τον Χατζη Ισαή ανάμεσα από τον Μαλεζά και τον Βίτορ, γιατί το παιχνίδι θα πήγαινε στη γιώμα, στη σέντρα, στο αναρχικό, στο πάμε παιδιά κτλ. Στο μαχητικό. Και θα την πλήρωνε εκεί αν ο Πέτριτς δεν ήταν άτυχος να βρει σε μεγάλη ετοιμότητα τον Γλύκο. Οι αλλαγές γενικότερα του Ίβιτς μου δείχνουν ένα προπονητή ο οποίος είναι σφιχτός, πολύ συντηρητικός, και δεν μ' αρέσει αυτό το στυλ του βγάζω μπακ, βάζω μπακ. Βγάζω στόπερ, βάζω στόπερ. Βγάζω εξτρέμ, βάζω εξτρέμ. Βγάζω φορ, βάζω φορ. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα μαγειρέψει
με φαντασία, θα κοιτάξει την αδυναμία του αντιπάλου να χτυπήσει από εκεί, να καλύψει τη δική του την αδυναμία. Δείχνει τελικά ότι στείνει καλά την ομάδα του. Αλλά είναι πάρα πολύ σφιχτός και συντηρητικός στις αλλαγές. Θα δούμε πώς θα πάει του χρόνου. Πάντως έπρεπε να του δοθεί ευκαιρία και καλώς τον κρατάει ο Σαββίδης στον πάγο.